Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στην εκπομπή επί της ουσίας φιλοξενούμε σήμερα τον Γενικό Γραμματέα της Εθνικής Ενότητας, αυτού του νεοπαγούς εθνικιστικού σχηματισμού, τον Τάκη Μπαλτάκο, γνωστό και από την υπόθεση με την υποκλαπήσα συνομιλία με τον Ηλία Κασιδιάρη, αλλά και από την ενασχόλησή του χρόνια με το ποδόσφαιρο, κυρίως με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Χαίρετε κύριε Μπαλτάκο. Χαίρετε. Κύριε Μπαλτάκο, πώς από τα μέρη μας, πώς έχετε αρχίσει να ανοίγεστε και να οργανώνεστε ανά τη χώρα? Ναι, αυτός ακριβώς είναι ο σκοπός. Θέλαμε και προσπαθήσουμε να κάνουμε μια εκδήλωση, μια συγκέντρωση μάλλον στην Καβάλα, στην οποία θα έρθουν στελέχη του κόμματος από όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Είναι πιο εύκολο αυτό παρά να μετακινείται κανείς από πόλη σε πόλη. Δεν υπάρχει χρόνος να το κάνουμε αυτό. Και αυτός είναι ο λόγος που βρισκόμαστε σήμερα στην Καβάλα. Πλέον φυσικά τη φυσική ομορφιά τη πόλη, η οποία είναι ιδιαίτερα αθλητική. Έχετε ξανάρθει, αλήθεια? Πώς δεν έχω ξανάρθει στην Καβάλα, αλλά ασφαλώς. Πολλές φορές. Βεβαίως. Ασφαλώς. Κύριε Μπαλτάκο, είστε στην διαδικασία συγκρότηση ενός οργανωτικού σχήματος που ούτως ή άλλως είναι απαραίτητο για κάθε κομματικό σχηματισμό. Τι θα σας διαφοροποιήσει εσάς όσον αφορά το οργανωτικό κομμάτι από τα άλλα υφιστάμενα πολιτικά κόμματα? Ή θα ακολουθήσετε την πεπατημένη? Εάν ακολουθήσεις την πεπατημένη, θα έχεις μια πεπατημένη πρόοδο. Εκείνο το οποίο προσωπικά θα ήθελα είναι να έχουμε μια σαφή ιεραρχία και πάρα πολύ σκληρή πειθαρχία. Αυτό για μένα είναι απαραίτητο για να μπορέσει ένας κομματικός μηχανισμός να λειτουργήσει ως μηχανισμός και όχι ως καφενείο. Το θεωρώ ότι είναι το πρωταρχικό. Αν δεν έχεις αυτό, μπορείς να ρίξεις μια φωτοβολίδα, να φτάσεις σε υψηλά ποσοστά δημοσκοπικά και μετά η φωτοβολίδα να αρχίσει να πέφτει και τέλος να σβήσει και να μην μείνει τίποτα. Αν έχεις όμως μια σαφή οργανωτική δομή, κατανεμημένη σωστά σε όλη τη χώρα, ιεραρχημένη και πειθαρχημένη, τότε η φωτοβολίδα δεν σβήνει ποτέ. Ξέρετε, με την οργανωτική δομή υπάρχει ένα θέμα συνήθως, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την Ελλάδα. Η οργανωτική δομή ήταν μια παράδοση της αριστεράς. Δεν ήταν τόσο της δεξιάς. Η δεξιά ήταν τα κόμματα της δεξιάς, ανέκαθεν είχαν μια άλλη συγκρότηση. Στις μέρες μας, και μάλιστα στον 21ο αιώνα, και με δεδομένη τη θέση που έχουν στη ζωή μας οι νέες τεχνολογίες, πιστεύετε ότι η Εθνική Ενότητα μπορεί να προχωρήσει με οργανώσεις βάσης παραδοσιακά ή μπορεί να χρησιμοποιήσει ενδεχομένως άλλα εργαλεία? Τα άλλα εργαλεία είναι, όπως το λέει η λέξη, εργαλεία. Δεν αρκούν αν δεν υπάρχει η ανθρώπινη προσωπική επαφή. Είναι, όπως λένε στον πόλεμο, στους πολέμους που γίνονται τώρα, στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν, στη Συρία, καλή είναι η αεροπορία, αλλά πρέπει να υπάρχει και ο στρατιώτης στο έδαφος, ο οποίος θα καταλάβει και θα κρατήσει το χώμα. Ό,τι και να κάνει η αεροπορία, αν δεν έχει στρατιώτη στο έδαφος, δεν κερδίζει τίποτα. Με την ίδια λογική, καλή είναι η τεχνολογία να χρησιμοποιείται ως εργαλείο, ως όργανο, ως μέσο, αλλά η διαπροσωπική σχέση δεν αντικαθίσταται ευτυχώς ακόμα με τίποτα. Και τώρα στο γιατί. Γιατί η Εθνική Ενότητα? Υπάρχει η Νέα Δημοκρατία, υπάρχει η Χρυσή Αυγή. Η Εθνική Ενότητα γιατί? Χωράει ένα ακόμη κόμμα στον χώρο της δεξιάς? Καταρχήν γιατί όχι. Ναι. Υπάρχει λόγος να μην. Δεν υπάρχει γιατί όχι. Ωραία. Άρα λοιπόν. Βεβαίως το γιατί όχι έχετε δίκιο. Πείτε μου όμως γιατί ναι. Γιατί ναι, σας πω. Λοιπόν, κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία μετακινήθηκε και πριν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ιδιαίτερα όμως μετά την εκλογή του, την πρόσφατη εκλογή του, μετακινήθηκε αποφασιστικά προς το κέντρο. Παράδειγμα, 19 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, μεταξύ των οποίων και ο Μητσοτάκης, ψήφισαν ναι στο Σύμφωνο Συμβίωσης. Οι υπόλοιποι δεν ψήφισαν. Το κόμμα όμως πήγε υπέρ του Συμφώνου Συμβίωσης, κάνοντας για πρώτη φορά μία ρήξη στις σχέσεις του με την Εκκλησία. Εμείς θεωρούμε, για παράδειγμα, και μιλάω τώρα για την Νέα Δημοκρατία συγκεκριμένα, θεωρούμε ότι ο Ελληνισμός, ο νεότερος Ελληνισμός και η Ορθοδοξία ταυτίζονται. Εάν προσπαθήσεις να τα αποχωρήσεις, δεν θα έχεις πλέον ελληνικό λαό, θα έχεις Δανούς, Ολλανδούς, υβρίδια θα έχεις Ευρωπαίων πολιτών που δεν θα είναι τίποτα, ούτε Έλληνες ούτε Δανείοι. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, όταν η Νέα Δημοκρατία μετακινείται σε ένα τόσο κρίσιμο για την Εκκλησία ζήτημα, το οποίο η Εκκλησία το ανακοίνωσε, είπε τη θέση της, δεν αισιόπησε, όταν η Νέα Δημοκρατία λοιπόν σε αυτό το θέμα παίρνει μια στάση εναντίον της Εκκλησίας, αυτό εμείς δεν το θεωρούμε συμβατό με τη μέχρι τώρα πορεία μας στον χώρο της δεξιάς. Είναι πολλά τα παραδείγματα, λέω ένα για να μην σας κουράσω και να μην φάμε το χρόνο. Ίδια, γιατί όχι στο Σύμφωνο Συμβίωσης? Ξέρετε, οι κοινωνίες εξελίσσονται.
πράγματα που μέχρι πρότινος ήταν απογορευτικά, παράδειγμα, ας πούμε, η μοιχεία, υπήρξε θανάσιμο αναμάρτημα. Τώρα είναι μια καθημερινότητα, λέω. Ή ήταν ανίκουστο στην ελληνική κοινωνία τον 20ο αιώνα, αρχές 20ου και μέσα 20ου, ο χωρισμός. Μια γυναίκα χωρισμένη ήταν μια γυναίκα στιγματισμένη τότε. Σήμερα οι κοινωνίες εξελίσσονται. Γιατί όχι στο σύμφωνο συμβίωσης, σήμερα ή αύριο, και γιατί να είναι σαν και καλά ασύμβατο με την Ορθοδοξία, που είναι επίσης μια εκκλησία, ένας θεσμός που μπορεί να εξελίσσεται. Όχι, η Ορθοδοξία δεν εξελίσσεται γιατί έχει δόγμα. Η Εκκλησία έχει δόγμα. Το δόγμα δεν μπορεί να εξελιχθεί και δεν πρέπει να εξελιχθεί. Διότι είναι, προέρχεται μάλλον από ιερά κείμενα θεόπνευστα τα οποία δεν αλλάζουν. Αλίμονο αν άλλαζαν. Αυτό το οποίο εσείς λέτε εξέλιξη, και δεν είναι στο μόνο που το λέει, βεβαίως καταλαβαίνω την ερώτηση. Είναι βέβαιο ότι αυτή η εξέλιξη την οποία αναφέρατε, ειδικά στο θέμα της μοιχείας τώρα, οδήγησε τους ανθρώπους σε κάτι καλύτερο, είναι ευτυχέστερη τώρα από ό,τι ήταν πριν. Είναι βέβαιο δηλαδή ότι η εξέλιξη έτσι όπως την εννοεί η αριστερά κατεξοχήν, που είναι ένας χώρος που αυτοχαρακτηρίζεται προοδευτικός, είναι βέβαιο ότι αυτή η προοδευτικότητα οδηγεί σε ευτυχέστερα ανθρώπινα πλάσματα. Υπάρχει κάποιο ευτυχόμετρο που μετράει την ευτυχία και λέει τώρα. Υπάρχει αυτό ο δείκτης ευτυχίας. Τα πράγματα γίνονται απλά, προχωράνε. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει εμείς να τα αποδεχόμαστε. Η δική μας αντίληψη για τη ζωή είναι διαφορετική. Εμείς εκείνο το οποίο θέλουμε, δεν θέλουμε να φέρουμε κάτι καινούριο. Το καινούριο στο φέρει αριστερά. Εμείς θέλουμε να συντηρήσουμε τις αξίες, τα ήθη, τα έθιμα, τις παραδόσεις του ελληνικού λαού. Άρα δεν είστε προοδευτικοί. Προοδευτικοί, ούτε για αστείο δεν είμαστε προοδευτικοί. Είστε βαθιά συντηρητικοί. Απολύτως. Και το καυχάστε. Βεβαίως. Θέλουμε να διατηρήσουμε, δεν είναι θέμα συντήρησης, είναι θέμα διατήρησης. Θέλουμε να διατηρήσουμε το όπως το είπα και πριν. Ήθη, έθιμα, παραδόσεις, αξίες. Αν πάτε στα χωριά της Καβάλας, στο Παγκαίο, στα χωριά Πέμπτη, στο Παγκαίο, τα κοντινά μιλάω τώρα, τα χωριά των Ποντίων, τι θέλουν αυτοί. Αυτοί θέλουν εξέλιξη, αυτοί θέλουν σύμφωνο συμβίωσης, θέλουν γάμους των ομοφυλοφίλων. Έχει ρωτήσει κανείς τον απλό Έλληνα αγρότη, δεν μιλάω για άλλες κατηγορίες, μιλάω για αυτούς, κατά πόσον το επιθυμούν αυτό. Ή το επιθυμεί μια ελίτ αθηναϊκή σε ένα αθηνοκεντρικό κράτος, η οποία μιμείται αδιακρίτως οτιδήποτε έρχεται από τη Δυτική Ευρώπη. Γιατί εμείς αυτό πιστεύουμε. Είστε έγκριτος νομικός. Ξέρετε πολύ καλά ότι τα ζητήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν είναι ζητήματα επιθυμίας των πολιτών. Είναι κάποια δικαιώματα που είτε πρέπει να θεσπίζονται είτε όχι. Κάνω λάθος. Γιατί δεν υπήρχαν κάθε φορά, δηλαδή, κάθε φορά όταν πρόκειται για ζήτημα τέτοιων δικαιωμάτων, θα πρέπει να καλείται ο πολίτης να εκφράσει την άποψή του. Μα δεν πρόκειται για θέμα δικαιωμάτων, γιατί ουδής εμπόδισε τον ιονδήποτε στην Ελλάδα να κάνει οτιδήποτε του έτσι στο κεφάλι. Για ποιο λόγο θα πρέπει όμως να θεσμοθετηθεί σαν νόμος του κράτους μια κατάσταση η οποία αφορά λιγότερο από το 1% του πληθυσμού, όταν η συντριπτική πλειοψηφία των υπολείπων είναι αντίθετη. Αυτό είναι καθαρά επιβεβλημένο από ψηλά, από την ηγεσία εννοώ, την πολιτική, πολιτιστική και οικονομική ελίτ, η οποία εδράζεται στην Αθήνα, αποφασίζει με βάση ό,τι γίνεται στην Ευρώπη και αυτό που αποφασίζει θέλει να το περάσει στα χωριά του Παγκαίου. Εμείς αυτό δεν το δεχόμαστε. Θα πρέπει τα χωριά του Παγκαίου να φεθούν ελεύθερα, να εξελιχθούν μόνα τους, όχι να εξελίσσονται με βάση τους νόμους που ψηφίζουν οι βουλευτές στην Αθήνα. Αυτό λέμε, θέλουμε να διατηρήσουμε τις αξίες και τις παραδόσεις του ελληνικού λαού. Να το πάρουμε λίγο από την αρχή. Η Εθνική Ενότητα τι κόμμα είναι? Δεξιό κόμμα είναι. Είναι δεξιό κόμμα και εθνικιστικό κόμμα. Εθνικιστικό δεν λέει τίποτα, όχι. Δεν λέει κάτι. Όχι, όχι. Εμείς λέμε δεξιό κόμμα. Όπως ήταν η ΕΡΕ την δεκαετία του 60, Κωνσταντίνος Καραμαλής. Όπως ήταν η Νέα Δημοκρατία τις δεκαετίες του 70 και του 80, Κωνσταντίνος Καραμαλής, Ευάγγελος Αβέροφ. Αν πηγαίνετε σε ένα καφενείο και λέγατε πού είναι η αριστερή και πού είναι η δεξιή, τι θα λέγατε, πού είναι η κεντροδεξιή? Υπήρχε κανένας τέτοιος όρος τότε? Έλεγε κανείς τη δεκαετία του 80 αυτός είναι κεντροδεξιός. Η δεξιή αριστερή. Ναι, γιατί ποτέ δεν γνώρισα κανένα κεντροδεξιό στη ζωή μου. Δηλαδή δεν πήγα τότε σε κάποιο καφενείο, σε κάποιο. Κάναμε τότε περιοδίες με την Δημοκρατία. Θα σας το ξαναπώ, τα πράγματα εξελίσσονται όμως. Είμαστε στον 21ο αιώνα. Προς το καλύτερο, προς το χειρότερο. Δεν έχει προς το. Στην εξέλιξη δεν έχει καλύτερο ή χειρότερο. Απλά συμβαίνει. Δεν απλά συμβαίνει. Σε όλα το αφήνουμε να συμβεί. Αν με ρωτήσετε, κύριε Μπαλτάκο, αν περνάω καλύτερα με το κινητό ή με τον υπολογιστή, δεν θα μπορέσω να σας απαντήσω αν περνάω καλύτερα ή χειρότερα. Θα σας πω ότι πολύ απλά σήμερα μου χρειάζεται. Και θα σας απαντήσω επίσης ότι τη δεκαετία του 80 προφανώς και δεν μου χρειαζόταν. Αλλά τα πράγματα εξελίσσονται. Προσέξτε, το κινητό και ο υπολογιστής δεν έχουν ηθική αξία ούτε απαξία. Είναι ουδέτερα, είναι μηχανήματα.
Άλλο πράγμα είναι το σύμφωνο συμβίωσης, το οποίο εμπλέκει ανθρώπους, άρα εμπλέκει αξίες άλλων ανθρώπων, και άλλο το κινητό. Το κινητό δεν έχει καμία απαξία. Δηλαδή δεν πρόκειται κάποιος ο οποίος θέλει να διατηρήσει τις παραδόσεις του λαού του να σας πει μην χρησιμοποιείς το κινητό. Το κινητό είναι ουδέτερο. Άλλο πράγμα όμως είναι η μοιχεία που πάτε πριν, η οποία υπάρχει βέβαια σαν λόγος διαζυγίου, αλλά δεν υπάρχει σαν ποινικό αδίκημα. Σωστά το λέτε. Και άλλο πράγμα είναι το σύμφωνο συμβίωσης. Και εγώ θα σας πω ότι η τεχνολογία αλλάζει τον τρόπο που είναι δομημένος ένας στρατός. Αλλιώς είναι ένας στρατός δομημένος πριν την ανακάλυψη της Πυρίτιδας, αλλιώς μετά. Αλλιώς ήταν ο στρατός στην εποχή του Ξύφους και του Δόρατος και αλλιώς είναι στην εποχή των πυράβλων, αέρος-αέρος, εδάφους, των πυρηνικών όπλων κλπ. Άρα δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο ζούμε και τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε δεν μπορεί παρά να επηρεάζουν και τις κοινωνικές δομές. Κάνω λάθος? Η Ρωσία δεν έχει στρατό, η σημερινή Ρωσία? Προφανώς. Έχει, είναι υπερδύναμη. Και κινητό έχει και υπολογιστή. Είναι υπερδύναμη. Βέβαια. Γιατί λοιπόν η κυβέρνηση της Ρωσίας απαγόρευσε, όχι μόνο δεν επέτρεψε σύμφωνο συμβίωσης, αλλά απαγόρευσε τελείως την κατάσταση αυτή τους γάμους των ομοφυλοφίλων. Γιατί έχει μια ηγεσία που έχει μια άλλη αντίληψη. Αυτό τι σημαίνει? Δεν θα έχει στρατό η Ρωσία, δεν θα έχει υπολογιστές? Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εκεί έχουμε μια άλλη ηγεσία, η οποία δεν ακολουθεί τα δυτικά πρότυπα, ακολουθεί την Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία, γιατί αυτό πιστεύουν οι Ρώσοι, και σου λέει ότι αυτό δεν προβλέπεται από τις αξίες μας, δεν προβλέπεται στα δόγματά μας, και επειδή έρχεται από τη Δύση, το απαγορεύουμε. Εμείς εδώ, επειδή ανήκουμε στη Δύση, σύμφωνα με το γνωστό κλασικό ρητό, μόνο που το παρακάναμε, ανήκουμε στη Δύση πολιτικά. Δεν πρέπει να ανήκουμε στη Δύση σαν ψυχή. Πρέπει να πουλήσουμε την ψυχή μας και την παράδοσή μας στη Δύση. Πού πρέπει να ανήκουμε, κύριε Παραδάκου, κατά τη γνώμη σας? Πολιτικά ή πολιτιστικά? Να πούμε πολιτικά και να πούμε πολιτιστικά. Πολιτικά και υπό ανήκουμε. Είμαστε μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι στην Ευρωζώνη. Η Ευρωζώνη είναι άλλο πράγμα. Η Ευρωζώνη και θα το πάμε ευρώ, και σε αυτό. Θα πάμε μετά. Αλλά πολιτικά εκεί που ανήκουμε. Πολιτιστικά όμως δεν είναι δυνατόν. Ξέρετε τι γράφει έξω από το ξενοδοχείο εδώ στην παραλία της Καβάλας? Έχει μια κίτρινη πινακίδα που τη βλέπω απέναντι τώρα, η οποία λέει Κωνσταντινούπολη 460 χιλιόμετρα. Πού είναι οι Βρυξέλλες? Λέει πουθενά Βρυξέλλες προς χιλιόμετρα, είναι. Εδώ είναι Ορθόδοξη Ανατολή. Πολιτιστικά είναι χώρα της Ορθόδοξης Ανατολής η Ελλάδα. Αν πάρεις αυτούς τους ανθρώπους που έχουν ακούσει βυζαντινή μουσική από το βάπτισμά τους ακόμα και προσπαθήσεις να τους περάσεις την δυτική κλασική μουσική και τα δυτικά πολιτιστικά πρότυπα, κατασκευάζεις υβρίδια. Κατασκευάζεις ένα μηδενικό. Κατασκευάζεις ένα μπασκεμπολίστα που πάει να παίξει ποδόσφαιρο. Ή ένα ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται να παίξει μπάσκετ και γελιοποιείται. Αυτό γίνεται στην Ελλάδα σήμερα. Μια άπελπη προσπάθεια να κατασκευαστεί ένα πολιτιστικό υβρίδιο. Άρα δηλαδή ανήκουμε στη Δύση, αλλά είμαστε. Πολιτικά ανήκουμε πολιτικά στη Δύση. Ανήκουμε στη Δύση αυτό, δεν σύντητα. Αλλά ως. Αλλά πολιτισμικά ανήκουμε στην Ανατολή και αυτό πρέπει, λέτε, να το. Συντηρηθεί, να διατηρηθεί, να παραμείνει. Εγώ δεν βλέπω κάτι κακό σε αυτό. Δηλαδή, θέλετε εσείς να φύγει. Υπάρχει εδώ μια μάχη οπισθοφυλακής ενδεχομένως, ή λέτε ότι όχι? Αυτό, την ανάγκη που λέτε διατήρησης της ορθόδοξης παράδοσης. Υπάρχει μια, όπως το είπα και πριν, μια εναγώνια προσπάθεια να φυγεί η Εκκλησία, να φυγεί η Ορθοδοξία, να φυγούν οι παραδόσεις των ελληνικών λαών. Δεν μπορούν να εξελίσσεται, να υπάρχει εξέλιξη και πρόοδος και να μένουν ακέραια στοιχεία πολιτισμικά, γιατί όχι? Μα αυτό λέμε εμείς. Ακριβώς αυτό λέει η Εθνική Ενότητα. Ότι δεν υπάρχει λόγος για να έχουμε κινητά τηλέφωνα και υπολογιστές να καταρρύψουμε ό,τι πιστεύαμε μέχρι τώρα, ούτε να αλλάξουμε την ψυχή μας. Δεν υπάρχει αυτός ο λόγος. Δεν υπάρχει λόγος να γίνει κάτι τέτοιο. Η Ρωσία πώς το πετυχαίνει? Είναι υπερδύναμη και κατά την Ορθοδοξία. Όταν τα στρατεύματα των Ρώσων φεύγουν να πάνε στη Συρία, ας πούμε, τα ευλογεί ο ιερέας. Αυτό δεν γίνεται στη Δυτική Ευρώπη, δεν υπάρχει ιερέας. Τι τους εμποδίζει λοιπόν αυτούς να κρατάνε τις παραδόσεις τους και παράλληλα να είναι ανταγωνιστικοί σε διεθνές επίπεδο? Γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς αυτό? Γιατί πρέπει σώνει και καλά να γίνουμε, όπως το είπα και πριν, πολιτιστικά υβρίδια? Δηλαδή, βάλτε τον Γκάλι να παίξει ποδόσφαιρο. Τι θα γίνει? Με επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Βάλτε το Διαμαντίδη να παίξει ποδόσφαιρο. Με επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Δεν θα γελιοποιηθεί? Κύριε Παλτάκο, είπατε ότι θέλετε να γίνετε συνεχιστές της ΕΡΕ του Καραμαλή, του Αβέροφ και όλα αυτά. Μήπως όμως αυτές είναι παλιές, μακρινές περιπτώσεις, μακρινές συνταγές? Θα επαναλάβω, στον 21ο αιώνα είμαστε. Τι θα πει μακρινές? Τι θα πει παλιές? Λέω ότι εκείνες είναι συνταγές οι οποίες μπορεί να ήταν εξαιρετικά πετυχημένες στην εποχή τους. Θα σας έλεγα, μια που σας αρέσουν τα αθλητικά παραδείγματα και δεν το κρύβω ότι μου αρέσουν και εμένα, ότι αν βάζατε τον Γκάλι
να παίξει τη σημερινή εποχή. Όχι μπάσκετ. Με μπάσκετ, με τον τρόπο που έπαιζε τότε, δεν θα ήταν σε καμία περίπτωση ο Γκάλης. Γιατί στο μεταξύ το μπάσκετ έχει εξελιχθεί. Έτσι εξελίσσονται οι κοινωνίες, έτσι εξελίσσεται και η πολιτική. Εσείς μου λέτε τώρα η ιερέ του Αβέροφ και του Καραμαλή. Μακρινά δεν είναι αυτά. Πολύ μακρινά όσον αφορά την τεχνολογία που είπατε εσείς. Αλλά δεν είναι καθόλου μακρινά όσον αφορά τις αξίες τις οποίες τότε πρέσβευαν. Ωραία. Και σας έφερα το παράδειγμα της Ρωσίας για αυτό το λόγο. Στο σήμερα λοιπόν, στο σήμερα, η εθνική ενότητα τι πρεσβεύει στα βασικά, στα βασικά στοιχεία. Ορθοδοξία και... Ορθοδοξία, το είπαμε και πριν. Ναι. Ελληνισμός και ορθοδοξία ταυτίζονται σαν έννοιες. Δεν είναι αξεδιάλυτες. Όχι επειδή το λέει το Σύνταγμα. Επειδή το λέει, υπάρχει γραμμένο στην ψυχή του ελληνικού λαού. Και των αριστερών ακόμα, και ας μην το ξέρουν. Ή ας μην το παραδέχονται. Η ορθοδοξία ως πολιτισμικό στοιχείο του ή άλλως υπάρχει και επηρεάζει τους πάντες. Ακριβώς, αυτό λέω. Μεγαλωμένη στην ορθοδοξία είμαστε. Και ο αριστερός ακόμα, ο οποίος λέει δεν πιστεύω, όταν πάει να τρακάρει, Παναγία μου θα πει, αν γλιτώσει το τρακάρισμα. Δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτό. Το έχει μάθει ο μικρό παιδί. Είναι σύνδεμα κουλτούρας. Ναι, δεν μπορεί να τα αλλάξει. Δεν γίνεται, δεν φεύγει. Η προσπάθεια που γίνεται για να φύγει είναι τεράστια. Κύριε Παρατάκο, αναζητώντας τώρα κάποιες ενδιαφέρουσες ατάκες που έχετε πει κατά καιρούς, έχετε πει ότι είμαι αντικομμουνιστής, έτσι γεννήθηκα, έτσι θα πεθάνω. Επίσης, μας ενδιαφέρει όποιος δακρύζει με τον εθνικό ύμνο. Αν γυρίσουμε στην παράδοση που λέτε, εγώ θα θυμηθώ ότι υπάρχουν κομμουνιστές που δάκρυζαν με τον εθνικό ύμνο. Με αυτός είστε ή δεν είστε? Ποιος είναι αυτός? Δεν υπάρχουν? Όχι. Κομμουνιστές οι οποίοι έδωσαν τη ζωή τους για την πατρίδα στην αντίσταση. Δεν υπάρχουν. Την πατρίδα αυτοί κάνουν ταξικό πόλεμο. Δεν κάνουν καμία εθνική προσπάθεια. Πώς υπερασπίστηκαν την πατρίδα τώρα. Υπερασπίστηκαν την πατρίδα μέσα στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Πότε η εθνική αντίστοιχα. Δεν την υπερασπίστηκαν. Πότε. Δεν πολέμησαν τον κατακτητή Κολτάκο. Μετά τις 22 Ιουνίου 1941, όταν ο Χίτλερ επετέθη στη Σοβιετική Ένωση. Βρείτε πράξη αντιστασιακή αυτών των ανθρώπων πριν τις 22 Ιουνίου 1941, όταν ο Χίτλερ και ο Στάλιν ήταν σύμμαχοι. Βρείτε μία αντιστασιακή πράξη και αν τη βρείτε, ελάτε εδώ και θα ζητήσω δημόσια συγγνώμη. Ποια πατρίδα περασπίστηκε? Άρα δηλαδή περιμέναν τη γραμμή από τη Μόσχα για να κάνουν αντίσταση στο Χίτλερ, αυτό λέτε? Ψάξτε το. Ακριβώς αυτό λέω. Μόνο όταν ο Χίτλερ επετέθη στη Σοβιετική Ένωση, αποφάσισαν να υπερασπιστούν την πατρίδα τους, την Ελλάδα δηλαδή. Επειδή εφήγετο η ευρύτερη πατρίδα τους που ήταν η Σοβιετική Ένωση. Τότε ξεκίνησε η αντίστασή τους. Η αντίστασή τους καταρχήν στην Ελλάδα οργανώθηκε το Μάρτιο του 1942. Γιατί δεν προλάβαιναν. Θέλανε περίπου 6 μήνες. Δεν οργανώθηκε πριν. Σε κανένα σημείο. Ήταν ζήτημα κήρυξης του πολέμου με τη Ρωσία ή ήταν απλά ένας εύλογος χρόνος που χρειαζόταν να παρέλθει για να οργανωθεί μια κάποια αντίσταση, κύριε Πατέρα? Πρέπει να το ψάξετε. Εγώ σας είπα την απάντηση και ξέρω πολύ καλά τι έχει γίνει. Αν το ψάξετε, θα δείτε τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Ταξικός ήταν ο λόγος της πάλης τους, γι' αυτό εξάλλου επετέθησαν όταν οι Γερμανοί έφυγαν από την Ελλάδα τον Οκτώβριο του 1944. Ο Ελλάς επετέθη στον ΕΔΕΣ. Δεν πήγε στην Αθήνα να καταλάβει την πόλη. Άφησαν την Αθήνα να την καταλάβει ο εφεδρικός Ελλάς. Τόσο σίγουροι ήταν που άφησαν τη δεύτερη, τη Β' Εθνική του στρατού τους να καταλάβει την Αθήνα. Και η Α' Εθνική πήγε στην Ήπειρο για να χτυπήσει τον ΕΔΕΣ που ήταν βασιλόφρονες και δεξιοί. Και τους πιέσαν τόσο πολύ που αναγκάστηκε ο ΕΔΕΣ να φύγει στην Κέρκυρα για να γλιτώσουν. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι περιμέναν πότε θα φύγουν οι Γερμανοί για να επιτεθούν στους Έλληνες. Αυτή είναι η εθνική αντίσταση που κάνουν. Μάλιστα. Να έρθουμε τώρα στο σήμερα. Γνωρίζεστε με τον Κώστα Καραμαλή το 1985, με τον Αντώνη Σαμαρά το 1982. Μέχρι τώρα η ενασχόλησή σας με την πολιτική ήταν στο παρασκήνιο, λένε κάποιοι, εγώ θα πω σε θέσεις δίπλα στον Αντώνη Σαμαρά ως επιτοπλίστων. Ναι, και πριν τον Αντώνη Σαμαρά ήμουν στην Δημοκρατία. Ναι. Την δεκαετία του 80 ήμουν στην Όχι Υπουργείο Εξωτερικών με τον Καραμαλή. Τι σας ώθησε τώρα να βγείτε σε πρώτο ρόλο στη θέση του Γενικού Γραμματέα ενός νέου κόμματος? Η τραγική θέση της χώρας. Το γεγονός δηλαδή ότι μέχρι τώρα η πολιτική, πολιτική με όμικρον γιώτα, αλλά και η πολιτική με ήττα που ακολούθησαν, έφερε τη χώρα σε ένα πρωτοφανές αδιέξοδο. Το οποίο είναι πρωτοφανές και σε παγκόσμια χρονικά. Δηλαδή, μια χώρα η οποία επί 8 χρόνια έχει συνεχώς ύφεση. Εκείνο λοιπόν το οποίο με όθησε, γιατί κανονικά θα μπορούσα να κάθομαι στο γραφείο το δικηγορικό και να ασχολούμαι με υποθέσεις.
Και εδώ ξέρω, δουλειά έχετε, ακόμα και σε χαλήπους καιρούς, έτσι. Ναι, δουλειά βεβαίως, ναι, σαφώς. Δεν υπάρχει θέμα σε αυτό. Θα μπορούσα να κάθομαι στο γραφείο του Γρηγορικού και να ασχολούμαι με την κάθε υπόθεση του καθενός ανθρώπου. Και τώρα το κάνω βέβαια, γιατί δεν σταματάμε το επάγγελμά μας, γιατί αν το σταματήσεις γίνεσαι πολιτικός. Και εγώ πολιτικός δεν είμαι και δεν θέλω να γίνω. Εκείνο το οποίο με ενδιαφέρει. Και γενικός γραμματέας κόμματος είστε. Δεν είχα εκλεγεί. Θα πω δεν έχω εκλεγεί ποτέ, δεν είχα βάλει υποψηφιότητα ποτέ σε τίποτα. Εκείνο το οποίο με ενδιαφέρει τώρα είναι ότι η χώρα βρίσκεται σε μια κατάσταση πρωτοφανή και στο μέτρο του δυνατού, στο μέτρο του αναγκαίου αλλά και του δυνατού, προσπαθώ να βοηθήσω. Αυτό είναι όλο. Αν δηλαδή η κρίση έλεγε αύριο διαμαγείας, εξαφανιζόταν η κρίση και επιστρέφαμε στο 2008, δεν θα είχε λόγο να ασχοληθεί. Καθόλου θα με ενδιαφέρει καν αυτό. Όπως και δεν με ενδιαφέρει μέχρι τότε. Αυτός είναι ο λόγος. Εσείς λέτε ότι το ζήτημα του εθνικού νομίσματος είναι κάτι το οποίο πρέπει να το ξανασυζητήσουμε. Ότι δεν είναι μονόδρομος το ευρώ. Ξέρω, και δεν είναι αυτονόητη και δεδομένη η συμμετοχή μας στην Ευρωζώνη, σωστά. Ασφαλώς. Πού διαφέρει αυτό που λέτε εσείς με αυτό που λέει ο Λαφαζάνης από τη Λαϊκή Ενότητα, με αυτό που λέει η Ζωή Κωνσταντοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας ή με αυτό που λέει ο Μιχαλολιάκος από τη Χρυσή Αυγή. Ποια είναι η διαφορά? Ειδικά για τον Λαφαζάνη. Θα σας έλεγε κάποιος το ίδιο λέτε εν τέλει. Καλά, αυτό καρχήν δεν είναι κακό. Όχι, δεν, το να λέμε το ίδιο δεν το λέω. Δεν το λέω ως κακό. Ναι, το ξέρω. Ως διαπίστωση. Ως διαπίστωση, ναι. Με το, ο Λαφαζάνης εκείνο το οποίο έκανε λάθος κατά την άποψή μου, ο οποίος Λαφαζάνης είναι και συμμαθής μου από το γυμνάσιο, που πηγαίναμε στο σχολείο. Αλλά αυτός είναι δύο χρόνια πιο μεγάλος. Το πήγε λίγο ακραία και φόβησε τον κόσμο. Εμείς εκείνο το οποίο λέμε είναι ότι πρέπει να γυρίσουμε στη δραχμή. Δεν υπάρχει αμφιβολία στο μυαλό μας πάνω σε αυτό. Αλλά πρέπει να γυρίσουμε οργανωμένα, συγκροτημένα, μελετημένα και με τη σύμπραξη των Ευρωπαίων. Δεν μπορούμε να το κάνουμε πειρατικά, δεν μπορούμε να κάνουμε επανάσταση. Αν πάμε να το κάνουμε έτσι, θα κατασταθεί η χώρα. Εκείνο το οποίο λέμε λοιπόν είναι ότι αντί να συνεννοούμεθα οι κυβέρνησεις με τους Ευρωπαίους για να παίρνουμε δανεικά και αγύριστα για 99 χρόνια, είναι προτιμότερο να συνεννοηθούμε μαζί τους, να μας βοηθήσουν όχι για 99 χρόνια αλλά για 9 μήνες ή 19 μήνες, δεν ξέρω το διάστημα, θέλει μελέτη. Ούτως ώστε να ξεπεράσουμε αυτή τη δύσκολη στιγμή τη μετάβαση εννοώ από το ένα νόμισμα στο άλλο. Και όταν η χώρα μπει ομαλά στη δραχμή, θα βρει εκείνη την ξαφνική εκτείναξη που χρειάζεται η οικονομία για να μπορέσει επιτέλους να μπει σε ρυθμούς αναπτυξιακούς και να μειώσει την ανεργία. Γιατί για να μειωθεί η ανεργία, να πω μόνο αυτό και κλείνω το μονόλογο εδώ, δεν αρκούν οι ρυθμοί της τάξης του 1% και 1,2% και 1,5%. Αυτό σημαίνει 100 χρόνια ανεργία. Χρειάζονται ρυθμοί, όπως είπε σωστά ο Μητσοτάκης, πάνω από 4%. Μα για να πετύχεις 4% ανάπτυξη, όταν έχεις το ίδιο νόμισμα με τους Γερμανούς, πώς θα γίνει αυτό? Αφού έχουμε το ίδιο νόμισμα με το Λουξεμβούργο. Θα σας έλεγα τώρα ότι πάλι είναι διαφορετική η εποχή. Αυτό που λέτε είναι καταρχάς απολύτως σωστό, υπό την έννοια ότι κάθε φορά το νόμισμα δεν μπορεί παρά να αντικατοπτρίζει τον πλούτο μιας χώρας και ότι δεν είναι δυνατόν η Ελλάδα και η Γερμανία να έχουν το ίδιο νόμισμα. Ακριβώς. Ή για να συμβεί τούτο θα έπρεπε να συμβούν ένα σωρό άλλα πράγματα στην Ευρωζώνη τα οποία ουδέποτε συνέβησαν και έχουμε φτάσει στο σημερινό επίπεδο. Το θέμα είναι το εξής. Κάποιοι λένε ότι δίκιο έχετε κύριε Παπαδοντάκο, αλλά καλώς ή κακώς η χώρα εντάχθηκε στην Ευρωζώνη χρόνια πριν. Καλώς ή κακώς η οικονομία λειτουργεί με αυτό το νόμισμα. Τρόπος ομαλής μετάβασης δεν υπάρχει. Ή η δραχμή, το εθνικό νόμισμα στις σημερινές συνθήκες, σε αυτόν τον εξαιρετικά ανταγωνιστικό κόσμο, δεν είναι η λύση. Τι θα λέγατε? Θα έλεγα ότι αν αυτό αποδειχθεί κατά τρόπο ο οποίος είναι αδιαφυσβήτητος, κατά τρόπο ο οποίος είναι σαφής, εγώ δεν πρόκειται να πάω κοντά στη χώρα μου. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι κάποιος μας πείσει, όχι εμάς, όχι την εθνική κοινότητα, μας πείσει γενικότερα ότι ο δρόμος ο οποίος ακολουθείτε οδηγεί σε έξοδο από το αδιέξοδο, τότε θα λέγαμε ναι, βεβαίως να πάμε έτσι και θα βοηθήσουμε κι εμείς. Μέχρι τώρα όμως, επί 6 χρόνια, τον Μάιο που μας πέρασε, τον προηγούμενο μήνα δηλαδή, κλείσαμε 6 χρόνια μνημόνιο. Έτσι δεν είναι? 6 χρόνια δεν έχουμε δει άσπρη μέρα, ούτε φαίνεται αυτή η άσπρη μέρα. Εάν καλυτερεύσουν οι αριθμοί, όπως το πρωτογενές πλεόνασμα, οι άνθρωποι όμως πεθαίνουν. Πεθαίνουν οι άνθρωποι και καλυτερεύουν οι αριθμοί. Δεν έχει γίνει τίποτα διαφορετικό επί 6 χρόνια. Αν πιστούμε για το αντίθετο, θα βάλουμε πλάτη. Θα πούμε ναι, βεβαίως, αφού αυτό συμφέρει τον ελληνικό λαό, ναι, αυτό θα πούμε κι εμείς.
Δεν είμαστε κολλημένοι με τη δραχμή, ούτε κολλημένοι με το ευρώ. Είμαστε κολλημένοι με τον ελληνικό λαό και με τίποτα άλλο. Εγώ θα σας έφερα ως παράδειγμα την αλλαγή της κυβέρνησης που σήμερα κυβερνά τη χώρα. Οι άνθρωποι αυτοί έλεγαν από το 2012 και πιο μπροστά ότι το ζήτημα του νομίσματος δεν είναι ταμπού, ότι δεν είναι υποχρεωτικό το ευρώ και όλα αυτά. Κάποια στιγμή όταν έφτασε ο κόμπος στο χτένι, ανέκρουσαν, πρίμναν και μπήκαν στη διαδικασία συνομολόγησης ενός νέου μνημονίου για να αποφύγουν, όπως είπε ο Αλέξης Τσίπρας, την απόλυτη καταστροφή. Μήπως τελικά όντως άλλη λύση δεν υπάρχει? Άλλη λύση. Αν υπήρχε, δεν θα την έβρισκαν αυτοί που κυβερνάνε σήμερα τη χώρα και δεν θα μπορούσε κανείς να τους χαρακτηρίσει μνημονιακούς από τα γενοφάσκια τους. Αυτούς όχι. Να σας πω δύο πράγματα. Το πρώτο είναι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και τον ΑΝΕΛ, 153. Όταν πάνε στο σπίτι τους το βράδυ και κοιτάνε στον καθρέφτη, τι βλέπουν? Βλέπουν το πρόσωπό τους ή βλέπουν κάποιο άλλο πρόσωπο που δεν το αναγνωρίζουν ούτε οι ίδιοι? Νομίζετε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι ευτυχείς? Δεν καταλαβαίνετε τι δράμα περνάνε αυτοί και ως πότε θα αντέξουν αυτό το προσωπικό εσωτερικό τους δράμα, και μια και μιλούσαμε πριν για εκλογές. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το δεύτερο θέμα είναι ότι... Αν με ρωτάτε εμένα, εγώ πιστεύω θα αντέξουν. Αφού άντεξαν μέχρι τώρα, θα αντέξουν, δεν υπάρχει. Εγώ αμφιβάλλω. Γιατί μερικοί από αυτούς έχουν ένα αυξημένο επίπεδο αριστερής συνείδησης και δεν, όπως η Κάτρι Βάνο, ας πούμε, η οποία παραιτήθηκε. Δεν λέω το Λαφαζάνι πέρυσι και τους υπολείπους που φύγανε. Αυτό είναι κάτι το οποίο κατά την άποψή μου δεν μπορεί να κρατήσει 3 χρόνια, στο βαθμό που τους ξέρω αυτούς τους ανθρώπους προσωπικά, από το Πανεπιστήμιο και μετά, αλλά και από τη Βουλή. Αυτό είναι το ένα θέμα. Κατά πόσο δηλαδή μπορούν αυτοί να το αντέξουν για πάντα. Το αν ήταν αναγκαίο ή όχι, οφείλεται στην πολιτική την οποία ακολούθησαν. Ακολούθησαν μια πολιτική η οποία ήταν πολιτική εχθρότητας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ δεν λέω αυτό. Εγώ λέω ότι, όχι μόνο εγώ, το κόμμα της Εθνικής Ενότητας γενικότερα. Εμείς λέμε ότι πρέπει να γίνει συνεργατικά αυτό. Συνεργασιακά, μάλλον, για πώς σωστά τη λέξη. Πρέπει δηλαδή να καθίσουμε σε ένα τραπέζι με αυτούς τους ανθρώπους και να τους πούμε ότι, κοιτάξτε κύριοι, προφανώς το φάρμακο το οποίο δίνεται δεν ωφελεί. Κάνει περισσότερη βλάβη στον ασθενή από ότι καλό. Μήπως να εξετάσουμε τι βοήθεια θα μας δώσετε για να φτάσουμε ομαλά στη δραχμή, να γλιτώσουμε κι εμείς, να γλιτώσετε κι εσείς. Γιατί οι Γερμανοί κινδυνεύουν το πολύ σκληρό νόμισμά τους να υποστεί ζημία από την Ελλάδα. Γι' αυτό ασχολούνται. Δεν ασχολούνται επειδή μας λυπούνται. Οι Γερμανοί έχουν δείξει γενικά δεν λυπούνται κανέναν. Είτε στον πόλεμο, είτε στο ποδόσφαιρο, όπως ξέρετε, μια και ασχολείστε με το ποδόσφαιρο. Ούτε λυπούνται ποτέ, ούτε σταματάνε ποτέ. Αυτός ο λόγος μάλλον αυτής της φοβερής ενασχόλησής τους με την Ελλάδα έγινε στο ότι έχουν ένα πανίσχυρο νόμισμα, το ευρώ, το οποίο βοηθάει πάρα πολύ τις εξαγωγές τους. Έχουν καταστρέψει, ας πούμε, όλη την αυτοκινητοβιομηχανία της Μεσογείου. Και την Ιταλική και την Ισπανική και την Γαλλική. Και αυτό οφείλεται στο πολύ σκληρό νόμισμα και στην ανυπαρξία δασμών που πουλάνε τα αυτοκίνητά τους στην Ιταλία όπως τα πουλάνε στο Μόναχο. Μην πάμε σε αναλύσεις τέτοια, δεν έχει σημασία. Αυτό το νόμισμα λοιπόν, το πολύ σκληρό γερμανικό νόμισμα που λέγεται ευρώ, κινδυνεύει από μια μικρή χώρα που λέγεται Ελλάδα. Αυτοί λοιπόν ασχολούνται πάρα πολύ με την Ελλάδα γιατί φοβούνται για το δικό τους νόμισμα. Αν λοιπόν τους εξηγήσουμε και τους πούμε ότι το δικό σας νόμισμα κινδυνεύει από τη δική μας παρουσία, αυτό λέτε. Λοιπόν, θέλετε να απαλλαγείτε την παρουσία μας, να επιστρέψουμε στο νόμισμά μας. Βοηθήστε λοιπόν να επιστρέψουμε ομαλά στο νόμισμά μας και να τελειώνει αυτή η ιστορία. Και λέτε πως σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσε να υπάρξει μια ομάλη μετάβαση. Να το είπανε, το πρότεινε, ο Σόιμπλε και δεν το απεδέχτη η κυβέρνηση τότε. Έτοιμη την έχω την κατηγορία. Ξέρετε, τα τελευταία χρόνια οι κατηγορίες ένθεν κακήθεν είναι το πιο εύκολο πράγμα στον νέο Έλληνα και σε επίπεδο πολιτικής σκηνής. Η εύκολη κατηγορία είναι, θα σε έλεγε κανείς, είσαι τσιράκι του Σόιμπλε, ό,τι θέλει ο Σόιμπλε, λες. Γιατί η κυβέρνηση σημερινή τι κάνει? Κάνει αυτό που δεν θέλει ο Σόιμπλε. Η κυβέρνηση Παπανδρέου, Παπαδήμου, Σαμαρά και Τσίπρα σήμερα δεν κάνει αυτό που λέει ο Σόιμπλε. 100%. Υπάρχει καμία αμφιβολία πάνω σε αυτό. Ό,τι πούνε οι Γερμανοί, αυτό ψηφίζει η Ελληνική Βουλή. Γιατί λοιπόν δεχόμαστε δηλαδή, αυτή η κατηγορία δεν υπάρχει. Δεν, μα αφού λοιπόν, ό,τι λέει ο Σόιμπλε κάνει. Μάλιστα. Γιατί πρέπει να απορρίψουμε λοιπόν, να δεχόμαστε τον Σόιμπλε στα μνημόνια και γιατί δεν τον δεχόμαστε όταν είπε δεν γυρίζετε στη δραχμή για 5 χρόνια να σωθείτε? Γιατί δεν τον πιστέψαμε σε αυτό που είναι το εθνικό μας νόμισμα? Δεν είναι το δικό του νόμισμα. Γιατί τον απορρίψαμε σε αυτό και τον αποδεχόμαστε 6 χρόνια σε όλα τα άλλα? Τι λογική έχει αυτό το πράγμα? Κάνουμε την αλλαγή με το νόμισμα. Αρκεί. Δηλαδή
Εγώ λέω ότι μπορεί, εφόσον γίνει σε ενεργά, κατά πώς λέτε, με ομαλό τρόπο, μπορεί να σηματοδοτήσει πράγματα. Λέτε ότι αρκεί αυτό για να αναταχθεί η εθνική οικονομία? Σε καμία περίπτωση. Είναι εφαλτήριο, αλλά αν ας πούμε κάτι το οποίο πάει να γίνει τώρα από ό,τι πληροφορούμε, αν δεν αλλάξει ο συνδικαλιστικός νόμος του ΠΑΣΟΚ του 1982, ο οποίος διέλυσε την ελληνική οικονομία και κοινωνία και τον δημόσιο τομέα και τον ιδιωτικό, αν δεν προσαρμοστεί στα πραγματικά δεδομένα της ελληνικής οικονομίας και αν δεν καταλάβουν οι συνδικαλιστές ότι με όλα αυτά τα οποία κάνανε τόσα χρόνια με εκείνο τον νόμο, τους προστάτευε, αν δεν σταματήσουν να τα κάνουν αυτά και αν δεν καταλάβει η ελληνική αριστερά ότι αν δεν δουλέψουν παραγωγικά τα εργοστάσια, αν δεν δουλέψει παραγωγικά ο αγροτικός τομέας, η χώρα δεν πρόκειται να γίνει ποτέ επανάσταση, όπως πιστεύουν οι αριστεροί. Εδώ δεν έγινε επανάσταση τώρα, θα γίνει ποτέ. Ποτέ. Αντί λοιπόν να βαφκαλίζονται τα οράματα του Μάρξ του 1848, την εποχή του ατμού, είναι προτιμότερο να συνειδητοποιήσουν ότι πρέπει να καταργηθεί ο συνδικαλιστικός νόμος του 82, να επανέλθουμε σε μια σκληρή παραγωγική διαδικασία και μόνο τότε η χώρα με δραχμή θα βγει από τα διέξοδα. Μια παραγωγική διαδικασία στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, με δεδομένο ότι δεν υπάρχουν πια εθνικά σύνορα, δεν υπάρχουν φραγμοί, τέτοιου είδους εθνικές πολιτικές είναι δύσκολο να εφαρμοστούν. Είναι ένα στόχος εφικτός? Μπορεί να συμβεί? Θα σας πω. Δεν είναι εύκολο, ξέρετε. Θα σας πω. Αυτή τη στιγμή η Βουλγαρία είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχουν σύνορα, δεν υπάρχουν φραγμοί. Γιατί πάνε τα εργοστάσια εκεί? Επειδή έχει άλλη φορολογική ρύθμιση. Αλλάζει η Βουλγαρία το φορολογικό της καθεστώς, πηγαίνει σε ένα νούμερο 10%, 12%, δεν θυμάμαι πόσο είναι. Εμείς έχουμε ένα νούμερο 45%, φεύγουν τα εργοστάσια και πάνε εκεί. Άνεργοι Έλληνες εργάτες, δουλεύουν οι Βούλγαροι εργάτες. Αυτό είναι λογικό? Δεν αρκεί φυσικά η δραχμή, όπως είπα και πριν. Εάν δεν μειωθεί η φορολογία, και το θέμα του συνδικαλισμού, αλλά αν δεν μειωθεί η φορολογία σε επίπεδα ανταγωνιστικά, και επειδή δεν υπάρχουν σύνορα ακριβώς, δεν υπάρχουν φραγμοί, δεν υπάρχουν δασμοί, τότε πώς θα αναπτυχθεί η ελληνική βιομηχανία και πώς θα μειωθεί η ανεργία στην Ελλάδα με την εφορία στην οποία, με το φορολογικό καθεστώς που ισχύει σήμερα εδώ? Ως εθνική ενότητα έχετε συγκεκριμένη πρόταση για την οικονομία, γιατί αυτή είναι και η βάση? Έχουμε προτάσεις οι οποίες αυτή τη στιγμή, επειδή το κόμμα είναι 1,5 μήνα που υπάρχει, έτσι, αυτή τη στιγμή γίνεται επεξεργασία αυτών των προτάσεων και θα εμφανιστούν το Σεπτέμβριο. Διότι δεν αυτά που λέτε τώρα είναι οι βασικές κατευθύνσεις. Ναι. Τι θα πούμε, ότι θα πρέπει να αυξηθεί η φορολογία? Είναι αυτονόητο ότι θα πούμε ότι αν δεν μειωθεί δραστικά και δραματικά η φορολόγηση των Ελλήνων. Άλλο να το λες και άλλο να το κάνεις, κύριε Βαλτάκο. Μα για να το κάνουμε πρέπει να μας ψηφίσετε. Ψηφίστε μας να το κάνουμε. Κύριε Βαλτάκο, μια που τώρα λέμε τα της οικονομίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι εκτιμάτε για την Ευρωπαϊκή Ένωση με όλα αυτά, με τις ανισομέρειες, με τον κίνδυνο του Brexit αύριο μεθαύριο, λέτε ότι μπορεί να σταθεί και να συνεχίσει ως έχει? Το βλέπω δύσκολο, ειδικά μετά το πιθανό Brexit. Δεν το ξέρουμε τι θα γίνει. Τα Γκάλοπ δείχνουν αυτό. Ναι, δεν το ξέρω. Εάν λοιπόν η Μεγάλη Βρετανία φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε είναι πολύ πιθανό να αρχίσει να ξετυλίγεται το κουβάρι και να έχουμε. Πάντως η Μεγάλη Βρετανία από την αρχή είχε μια ιδιαίτερη σχέση εντός εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είχε ποτέ μια. Αλήθεια, ναι. Γιατί αυτή είναι η κοινοπολιτεία. Αυτή ενδιαφέρονται για την κοινοπολιτεία του, που είναι οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, ας πούμε, και η Αυστραλία. Και όχι τόσο και είναι δεδομένο ότι πρωτοστάτησαν στη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεωρώντας δεδομένο ότι αυτή θα είναι εκτός. Ακριβώς. Ακριβώς, όπως το λέτε. Μπήκαν με μεγάλη καθυστέρηση όταν είδαν ότι κάτι καλό πάει να συμβεί εκεί. Ναι, και τώρα θέλουν να βγουν. Άρα λοιπόν, μπορεί να μην γιατί η αποχώρησή της να οδηγήσει αυτό? Όχι, δεν είναι αυτό. Σίγουρα θα είναι πλήγμα, δεν το συζητάμε. Θα είναι πλήγμα πιο πολύ από στην άποψη την διανοητική. Δηλαδή, ο μέσος άνθρωπος θα αρχίσει να σκέφτεται τι γίνεται τώρα εδώ και πού πάει αυτό το πράγμα. Και επειδή η οικονομία είναι ψυχολογία και αυτά τα πράγματα έχουν πολύ ισχυρό ψυχολογικό παράγοντα ο οποίος τα επηρεάζει, είναι πιθανόν ένα πιθανό Brexit να φέρει μια προϊούσα πορεία διάλυσης, θα μπορούσα να πω, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν το ξέρουμε βέβαια, δηλαδή, δεν μπορώ να πει κάποια βεβαιότητα κάτι τέτοιο. Να υποθέσω ότι δεν είστε υπέρ μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης με κοινό νόμισμα και κοινή οικονομική πολιτική. Όχι, γιατί σας είπα ότι η Ελλάδα είναι χώρα της Ανατολής. Γενικότερα. Όχι, καμία σχέση. Καμία σχέση. Είναι αρχοντοχωριατισμός να θέλουμε σόνι και καλά να γίνουμε Ολλανδοί. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί θα πρέπει οι Ολλανδοί να θέλουν να γίνουν Έλληνες. Είναι κάτι για μένα ακατανόητο και αδιανόητο. Είμαστε ο πρώτος λαός στην Ορθόδοξη Ανατολή,
αλλά και στη Μέση Ανατολή των μουσουλμάνων. Είμαστε ο πρώτος λαός χωρίς δεύτερη κουβέντα και είμαστε ο τελευταίος στη Δυτική Ευρώπη. Και η ηγεσία, η πολιτική της χώρας θέλει σόνι και καλά να είμαστε τελευταίοι στην Ευρώπη παρά πρώτοι στην Ανατολή. Για μένα αυτό είναι ακατανόητο. Είναι σαν να θέλει να φύγει και κάποιος από το χωριό του που είναι άρχοντας και να πάει στην Αθήνα να γίνει θυρωρός σε πολυκατοικία. Δεν βλέπω καμία λογική. Υπό προϋποθέσεις μπορεί από θυρωρός στην πολυκατοικία να ανελιχθεί. Δεν ξέρω, να κάνει πολύ περισσότερα ράντα από ό,τι θα κάνει στο χωριό. Κάποτε, μετά από αιώνες πιθανώς. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Και όπως αντιλαμβάνεστε, οι άνθρωποι αυτοί μας μισούν και μας απεχθάνονται. Οι Ευρωπαίοι, λέω τώρα. Εκείνοι ξέρουν ότι δεν έχουν πολιτιστική ταυτότητα με εμάς. Εμείς δεν το ξέρουμε γιατί δεν μας αφήνει η πολιτική και η πνευματική ηγεσία να το κάνουμε αυτό. Μέσα στα θεμέλια της ιδέας της Ευρώπης, ένα από τα σημαντικότερα θεμέλια της Ευρώπης, είναι ο ελληνικός πολιτισμός, η αρχαία ελληνική γραμματεία. Αυτό είναι σίγουρο. Ναι, είναι σωστό. Απολύτως σωστό. Άρα, απολύτως σωστό. Η Ευρώπη είναι όσον αφορά την αρχαία ελληνική παράδοση. Πώς κάνετε μια τέτοια εκτίμηση με αυτό το δεδομένο? Η αρχαία ελληνική παράδοση, η γραμματεία, η φιλοσοφία, η τέχνη, τα γράμματα, όλα αυτά είναι το θεμέλιο της σημερινής Δυτικής Ευρώπης. Είναι αναμφισβήτητο. Η διαφορά όμως έγκυται στο ότι η Ευρώπη έχει άλλη πολιτιστική παράδοση. Η Ευρώπη πέρασε από διαφωτισμό, πέρασε από αναγέννηση, μεσαίωνος, διαφωτισμός, αναγέννηση, κάτι το οποίο οδήγησε σε θρησκευτική διαφοροποίηση, ενώ στην Ελλάδα αυτά δεν υπήρξαν. Η Ελλάδα δεν είχε τέτοια πορεία. Η Ελλάδα έχει μια πορεία βυζαντινή. Εάν δείτε στην πόλη σας, στη Μητρόπολη της πόλης σας, έχει δύο σημαίες απ' έξω. Μία ελληνική και μία βυζαντινή. Δεν έχει της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό λοιπόν το οποίο συνέβη στην Ελλάδα είναι ότι η Ελλάδα ανήκει εδώ και πολλούς αιώνες σε μία άλλη πολιτιστική κατάσταση από αυτήν στην οποία ανήκει η σημερινή Ευρώπη. Όποιος δεν το βλέπει αυτό, απλώς εθελοτυφλεί. Γι' αυτό και αν παρατηρήσετε την όπερα ή το Μέγαρο στην Αθήνα που το λένε Μέγαρο, το γνωστό, εκείνοι που πάνε στις όπερες και στις οπερέτες είναι 1000 άτομα. Ούτε 1001, δεν πάει ένας παραπάνω. Κανείς δεν ενδιαφέρεται για αυτή τη μουσική στην Ελλάδα. Γιατί έχουν τη δική τους βυζαντινή μουσική μέσα στις φλέβες τους. Και δεν μπορούν να την βγάλουν. Και δεν πρέπει να την βγάλουν, θα λέω. Αυτό είναι όλο. Κύριε Παρατάκο, γίνονται εκλογές αύριο μεθαύριο. Η Εθνική Ενότητα μπαίνει στη Βουλή. Και υπάρχει το ενδεχόμενο σχηματισμού μιας κυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία ή ενός μιας σύμπραξης με τη Χρυσή Αυγή. Μιλώ για κόμματα στην δεξιά πλευρά έτσι, του πολιτικού χάρτη, αν και στις μέρες μας και στον 21ο αιώνα αυτοί οι διαχωρισμοί έχουν μια σχετικότητα. Τι λέτε, θα μπορούσατε να συμπράξετε με τη Νέα Δημοκρατία ή με τη Χρυσή Αυγή? Με τη Νέα Δημοκρατία οπωσδήποτε. Με τη Χρυσή Αυγή όχι. Με τη Χρυσή Αυγή γιατί όχι? Διότι δεν συμφωνούμε με την πολιτική την οποία ακολουθεί η ηγεσία της. Οι ψηφοφόροι της Χρυσής Αυγής είναι πρώην ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Με αυτούς τους ψηφοφόρους, με τους απλούς ψηφοφόρους, έχουμε πλήρη ταύτιση πολιτική-ιδεολογική. Δεν έχουμε ταύτιση όμως με την ηγεσία της Χρυσής Αυγής. Από την άλλη πλευρά, με τη Νέα Δημοκρατία. Πού διαφωνείτε με τη Χρυσή Αυγή? Στον συμμεθόδου. Διαφωνούμε πάρα πολύ συμμεθόδου στον τρόπο έκφραση, στον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί η Χρυσή Αυγή να επιβάλλει την άποψή τη και πριν και τώρα πιθανώ και σε ορισμένε από τι θέσει τη, οι οποίε οπωσδήποτε είναι ακραίε. Σε αυτή την περίπτωση δεν μπορούμε να συνεργαστούμε. Με το συγκεκριμένο κόμμα δεν μπορούμε να συνεργαστούμε. Με τη Νέα Δημοκρατία μπορούμε να συνεργαστούμε, όπω είπα και πριν, με τη διαφορά θα πρέπει να συνεργαστούμε αφού γίνουν δεκτέ οι δικέ μα κόκκινε γραμμέ. Δεν μπορούμε εμείς να ενταχθούμε σε ένα κεντρό σχήμα. Θα πρέπει το κεντρό σχήμα να κάνει τέτοιες υποχωρήσεις, ούτως ώστε εκείνοι οι οποίοι θα μας ψηφίσουν να μείνουν ικανοποιημένοι. Αλλά και εμείς οι ίδιοι να μείνουμε ικανοποιημένοι όσον αφορά τη συνείδησή μας. Να μην πάθουμε αυτό που παθαίνουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Λέτε το Μητσοτάκη είναι ένας κεντρός πολιτικός. Είναι διαπίστωση. Η οικογένειά του είναι κεντρό. Η οικογένειά του. Ο πατέρας του. Δεν είναι κατηγορία αυτό. Δεν είναι κατηγορία. Δεν είπα αυτό. Προς Θεού. Αλίμονο είναι κατηγορία να λες κάποιον κεντρό ή κατηγορία να λες κάποιον δεξιό. Είναι διαπίστωση. Συμφωνούμε. Είναι χαρακτηρισμός πολιτικός. Γιατί τότε ναι με τη Νέα Δημοκρατία με το κεντρό Μητσοτάκη και όχι με κάποιο άλλο κόμμα του κέντρου ενδεχομένως? Ποιο, σαν ποιο? Λέω, τη Δημοκρατική Συμπαράταξη ενδεχομένως. Η Δημοκρατική Συμπαράταξη είναι μέσα η Δημάρ. Η Δημάρ είναι κόμμα αριστερό. Εμείς δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με αριστερά κόμματα και με το ΠΑΣΟΚ δεν μπορούμε να συνεργαστούμε για τον απλό λόγο ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ο κύριος υπεύθυνος για την καταστροφή της χώρας σήμερα λόγω των πολιτικών που ακολούθησε την δεκαετία του 80.
αν δεν είχε μεσολαβήσει εκείνη η δεκαετία, όσον αφορά το δημόσιο χρέος ειδικά, αλλά και την πλήρη απαξίωση όλων των αξιών που εμείς είχαμε μεγαλώσει με αυτές, δεν θα είχαμε πτωχεύσει σήμερα. Γιατί η χώρα πρώτα πτώχευσε ηθικά τη δεκαετία του 80, τότε έγινε κατανοητό ότι όλα επιτρέπονται και το δωράκι που είπε ο Πανδρέου, εντάξει, ας πάρει και ένα δωράκι. Όλα γίνονται, κάτι το οποίο εμείς δεν το δεχόμαστε, αν δεν υπάρχει και στην κοινωνία ιεραρχία και πειθαρχία. Η κοινωνία αυτή πτωχεύει και οι φτωχοί της γίνονται φτωχότεροι. Δεν θα πάθουν ζημιά οι πλούσιοι όταν πτωχεύσει μια χώρα. Οι φτωχοί θα πάθουν ζημιά και αυτό που έκανε το Πασόκ τη δεκαετία του 80 με τον τετραπλασιασμό του δημοσίου χρέους το πληρώνουμε σήμερα. Πάντως, γιατί να συνεργαστούμε λοιπόν με το Πασόκ? Το δημόσιο χρέος κάλπασε 2004-2009 επί Νέας Δημοκρατίας. Κάνω λάθος? Λάθος κάνετε, γιατί το 1980. Γιατί η πενταετία ήταν μια πενταετία. Λάθος κάνετε και θα σας πω αμέσως τα νούμερα. Το 1981, όταν η Νέα Δημοκρατία με τώρα ράλι τότε έφυγε από την κυβέρνηση, το δημόσιο χρέος ήταν 27% του ΑΕΠ. 27% σημαίνει 0 πρακτικά. Όταν ο Ανδρέας Πανδρέου έχασε την εξουσία το 1989, μετά από 8 χρόνια, το δημόσιο χρέος το είχε πάει στο 105% του ΑΕΠ. Τετραπλασίασε το δημόσιο χρέος μέσα σε 8 χρόνια και μοίραζε αφιδώς χρήματα στους πάντες και όλοι ήταν ευτυχείς. Αυτοί που τότε ήταν ευτυχείς όμως, σήμερα κλαίνε. Από το 105% εκείνον του 89, από τον τετραπλασιασμό, δεν υπήρχε μετά σταματημός, γιατί έπε συνέχεια να δανειζόμαστε για να πληρώνουμε τους τόπους. Η Νέα Δημοκρατία δεν τετραπλασίασε το χρέος από το 2004 ως το 2009. Αυξήθηκε το χρέος, δεν μπορούσε να γίνει και διαφορετικά εξάλλου, αλλά δεν τετραπλασιάστηκε. Τετραπλασιάστηκε στην οκταετία εκείνη του Ανδρέα Πανδρέου. Αυτόν που τον θεωρούν ήρωα όλοι οι άνθρωποι του Πασόκ. 2004-2009, με το χέρι στη καρδιά, δεν γίνανε λάθη, κύριε Παρτάκο, στη διαχείριση από τη Νέα Δημοκρατία? Λάθη δεν κάνουν μόνο οι πεθαμένοι. Το έχουμε πει αυτό και είναι και κοινό τόπο. Δεν ήταν δυνατόν ο Καραμαλής το 2004 που εξελέγει, χωρίς να έχει εμπειρία φυσικά προηγούμενη, να μην κάνει λάθη. Δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση. Προσπάθησε πολύ να συγκρατήσει το δημόσιο χρέος, ειδικά το 2007 και μετά, αλλά ήταν αδύνατο. Γι' αυτό και το Σεπτέμβριο του 2009, ο Καραμαλής με τα λάθη του βγήκε και είπε ευθέως και ευθαρσώς ότι δεν θα γίνουν αυξήσεις. Έλαβε την απάντηση: λεφτά υπάρχουν. 10 μονάδες διαφορά, γιατί ο ελληνικός λαός πίστεψε αυτό το λεφτά υπάρχουν, κύριε Καραμαλή. 10 μονάδες ο Καραμαλής και τώρα οι μηδενικές αυξήσεις γίνανε μείον 40, μείον 50%. Αυτοί που τότε δεν ψηφίσαν Καραμαλή για να έχουμε κάποια αυξησούλα, τώρα κλαίνε για το μισθό τους που έχει μειωθεί 40% από τότε. Κύριε Βλατάκο, προηγουμένως που σας ρώτησα αν θα συμπράτατε με τη Χρυσή Αυγή, το αποκλείστε για τους λόγους που είπατε. Ωστόσο, ο λόγος για τον οποίο φύγατε τότε, παραιτηθήκατε από την Γενική Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου και κατόπιν ουσιαστικά μάλλον δρομολογήθηκε και η εξοδός από την Νέα Δημοκρατία ενδεχομένως, σαν πολιτικό συμπέρασμα, ήταν το γεγονός ότι είχατε εκείνο το τέτα-τέτ με τον Ηλία Κασιδιάρη. Ειλικρινά τώρα, μου μένει μια απορία. Ένας άνθρωπος όπως εσείς, με την εμπειρία και με την εμπειρία και από το δικό σας επάγγελμα, πώς την πάτησε έτσι, την πατήσατε αλήθεια? Φαίνεται να την πάτησα. Την πατήσατε τότε. Όχι, τότε είναι. Που σας, προφανώς σας βιντεοσκόπησε στα κρυφά ο Κασιδιάρης. Καταρχήν αυτό δεν είναι σίγουρο. Το Συμβούλιο Φετών τον αθώωσε. Δεν είναι σίγουρο ότι βιντεοσκόπησε αυτό. Αλλά εκτός αυτού δεν είχα ένα τετατέτ τον Κασιδιάρη. Είχα πολλά. Δεν ήταν μία φορά. Ήταν τα γραφεία μας δίπλα βέβαια. Απέναντι το δικό του και δίπλα του Μιχαηλιάκου. Αλλά ήταν υποχρεωτικό να βλέπω αυτούς τους ανθρώπους. Διότι όπως είπα και πριν, είχαν εντός εισαγωγικών εγκλωβίσει 7% των δικών μας ψηφοφόρων. Και δεν ήταν δυνατόν να πηγαίνουμε πόρτα-πόρτα, σπίτι-σπίτι και να λέμε στον κάθε ψηφοφόρο μας: μήπως έχεις κάνει λάθος και ψήφισε Χρυσή Αυγή. Δεν μπορεί να το κάνεις αυτό. Έπρεπε λοιπόν να συνδιαλεγόμεθα με την ηγεσία της Χρυσής Αυγής και όχι με τους απλούς ψηφοφόρους που πού να τους βρούμε. Άρα λοιπόν και για τη Βουλή μέσα. Για να ξέρουμε τι ψηφίζουν και να έχουμε κι εμείς μια άποψη πάνω σε αυτό το οποίο ψηφίζανε. Να καταλάβουμε τι κάνουν. Ήταν απαραίτητο και δεν το έκανα μόνο με αυτούς και με τα άλλα κόμματα μίλαγα. Όχι μόνο με την Χρυσή Αυγή και με τη Δημάρ, μιλάγα και με τον Κούρκο. Λέτε όμως ότι ειδικά με τη Χρυσή Αυγή ότι έχετε τεράστιο ζήτημα σε ό,τι αφορά τις μεθόδους της. Δεν σας πείραζε να έχετε αυτές τις συχνές επαφές με την ηγεσία της Χρυσής Αυγής? Σας είπα, γιατί ήταν αναγκαίο. Τότε υπόθηκε ότι
στο πρόσωπό σας είδαν κάποιοι τον ακροδεξιό θύλακα στην κυβέρνηση Σαμαρά. Εντάξει, ο καθένας μπορεί να λέει ότι θέλει. Δεν υπάρχει και δεν με απασχολεί αυτό το πράγμα. Βεβαίως το είπανε, αλλά είναι κάτι στο οποίο δεν έχω λόγο να απαντήσω. Η πορεία μου δείχνει τι ακριβώς είναι. Αν ήμουν ακροδεξιός, θα είχα πάει στη Χρυσή Αυγή. Γιατί να παραμένω στην Δημοκρατία, δεν υπήρχε κανένας λόγος. Αυτό το οποίο είπα και πριν ισχύει και αυτό είναι το οποίο μπορώ να πω μέχρι τώρα. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Εκείνη η κατάσταση ήταν ιδιαίτερη και ιδιότροπη. Θα μιλήσω γι' αυτό μετά από αρκετά χρόνια. Σίγουρα δεν ήταν αυτό το οποίο ο κόσμος είδε. Δεν ήταν αυτή η πραγματικότητα. Αλλά δεν μπορώ να πω την πραγματικότητα. Την πραγματική πραγματικότητα δεν ήρθε ακόμα η ώρα. Όταν έρθει η ώρα θα το πω. Έχετε να πείτε πράγματα. Οπωσδήποτε έχω να πω. Αλλά δεν είναι τώρα η ώρα. Είναι πολύ νοπό. Γι' αυτό όταν παραιτήθηκα, είπα στην πεδίλωση παραιτησής μου, ξεκίνησα με τη φράση με δική μου πρωτοβουλία και για το καλό της παράταξης είχα αυτές τις επαφές. Δεν είπα τίποτα άλλο και δεν θα πω τίποτα άλλο. Εάν περάσουν αρκετά χρόνια και ζούμε πρώτο Θεός. Κάπου γράφτηκε, υπόθηκε ότι και μια οικογενειακή σχέση που είχατε, μια περαιτέρω οικειότητα που είχατε με τον Κασιδιάρη έπαιξε ένα ρόλο. Όχι, δεν είχα. Ο γιος σας δηλαδή. Ότι όχι, αυτό είναι τελείως λάθος. Δεν υπάρχει. Ο γιος δεν τον είχε δει ποτέ. Δεν τον είχε δει. Ποτέ, ούτε τον ήξερε, ούτε τον είχε δει ποτέ. Δεν υπάρχει αυτό. Αυτό δεν ξέρω και εγώ πώς βγήκε. Γιατί δεν κυκλοφόρησε. Δεν το ξέρετε, πολύ, ναι. Πολύ. Αλλά δεν κάναμε διαψεύσεις και τι νόημα είχε εξάλλου να διαψεύσουμε και για ποιο λόγο. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι ούτε εγώ είχα δεύτερη σχέση. Στη Βουλή τον γνώρισα από τον Κασιδιάρη. Ο δε γιος μου δεν τον εγνώριζε καν. Δεν τον είχε δει ποτέ. Ούτε μια φορά. Δεν είναι σωστό αυτό δηλαδή. Με τον Γιώργο Καρατζαφέρη, τι σχέση έχετε? Βρεθήκατε ξαφνικά? Υπήρχε μια αμοιβαία εκτίμηση από πιο μπροστά? Πώς έγινε αυτή η συνάντηση? Αμοιβαία εκτίμηση υπήρχε μεταξύ πολλών, γιατί ο Καρατζαφέρης είχε ιδρύσει ένα ίδρυμα το οποίο υπάρχει ακόμα για τον Ιώνα Δραγούμη. Για τον οποίο Ιώνα Δραγούμη, εγώ είχα γράψει φοιτητής ακόμα πρόλογο σε ένα βιβλίο του Ιώνα Δραγούμη και είχα ασχοληθεί ιδιαίτερα με τον άνθρωπο αυτόν, που πιστεύω ότι είναι και ο προφήτης του νέου ελληνισμού. Όταν λοιπόν διεπίστωσα ότι ο Καρατζαφέρης έχει μια ιδιαίτερη τάση και μια έλξη προς το πρόσωπο του Δραγούμη, κατάλαβα ότι ο άνθρωπος αυτός είναι ιδιαίτερος. Δεν είναι ο κλασικός πολιτικός, ο οποίος δεν ξέρει ποιος είναι ο Ιωάννης Δραγούμης. Δηλαδή, αν ρωτήσει σήμερα τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, πιο πολύ δεν θα ξέρουν ποιος είναι. Το γεγονός αυτό λοιπόν με είχε συγκινήσει τότε και είχα πει ότι αυτός ο άνθρωπος έχει κάτι να πει. Δεν βρεθήκατε όμως στο Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό? Όχι, όχι. Εγώ ήμουν πάντα στη Νέα Δημοκρατία, δεν είχα φύγει ποτέ. Αν ήθελα να πάω κάπου αλλού, θα είχα πάει. Και αυτό που λένε για τη Χρυσή Αυγή ή για το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, αν ήθελα να πάω, θα πήγαινα. Δεν ήθελα να πάω, δεν πήγα. Όταν όμως έπρεπε να φύγω από τη Νέα Δημοκρατία πια, γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν με εξέφραζε λόγω των κεντρών πολιτικών τις οποίες ακολουθούσε, ο πιο λογικός σχεδιασμός ήταν να συνεργαστώ με τον κύριο Καρατζαφέρη. Διότι εκείνα τα οποία μας συνδέουν είναι πολύ περισσότερα από εκείνα τα οποία μας χωρίζουν, που δεν μπορώ να θυμηθώ και κάτι αυτή τη στιγμή που να μας χωρίζει. Αυτός είναι ο λόγος. Υπόθηκε ότι μπορεί να κάνετε και το ΣΥΡΙΖΑ της δεξιάς, να υπάρχουν συνιστώσεις. Ναι, αυτό είναι σωστό. Διότι έτσι αυτό θέλουμε να κάνουμε. Αυτή η συνταγή πέτυχε. Με το ΣΥΡΙΖΑ πέτυχε αναμφιβόλως. Αναμφιβόλως. Λέτε ότι μπορεί να πετύχει και στη δική σας περίπτωση? Ναι, μπορεί να πετύχει, διότι υπάρχουν πολλά μικρά δεξιά κόμματα, άλλα στη Βουλή, όπως η ΑΝΕΛ. Αλλά εκτός Βουλής, όπως είναι κόμματα στρατιωτικών, διάφορα, μην τα αναφέρω τώρα εδώ, και νομίζω ότι όλα αυτά τα κόμματα μπορούν να συμπλέψουν και να συμπράξουν, ούτως ώστε να γίνει μια εκλογική συνεργασία, τύπου Δημάρ Πασόκ δηλαδή, όχι μόνο ΣΥΡΙΖΑ, Δημάρ Πασόκ, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ αναγκάστηκε να διαλύσει τα κόμματα αυτά για να πάρει τον πόνους, επειδή πήγαινε την κυβέρνηση. Αυτό δεν υπάρχει στη Δημάρ, ας πούμε, και στο Πασόκ, και αυτό και κάνει εκλογική συμπαράταξη. Αυτό λοιπόν το οποίο σκοπεύουμε να κάνουμε είναι ακριβώς αυτό. Όλα τα μικρά κόμματα τα οποία δεν μπορούν να μπουν στη Βουλή από μόνα τους, να μπουν στη Βουλή μέσω μιας εκλογικής συμπαράταξης με κάποιο κόμμα το οποίο μπαίνει στη Βουλή και το οποίο θα ισχυροποιηθεί με αυτόν τον τρόπο κατά πολύ. Αντί να μπεις με 3,1, μπαίνεις με 6,5, με 8 ή με 9. Έχουν προχωρήσει, προχωράει αυτές οι επαφές, οι ζυμώσεις για μια τέτοια προοπτική? Ασφαλώς προχωράνε. Ελπιδοφόρα. Ελπιδοφόρα. Έχετε κάτι ανακοινώσιμο? Όχι ακόμα. Καταρχήν δεν έχουμε εκλογές. Ναι. Αυτό θα γίνει εν ώψη εκλογών, σας είπα. Δεν θα γίνει έτσι. Στην τελική ευθεία δηλαδή. Ναι, βέβαια. Ναι, δεν θα... Τώρα ο καθένας θα ακολουθήσει τον δρόμο του και θα έχει την πορεία η οποία του αρμόζει και την πορεία την οποία θέλει να του δώσει ο ελληνικός λαός. Όταν φτάνουμε στις εκλογές θα γίνουν αυτά. Δεν γίνουν τώρα, δεν έχει λόγο να γίνει. Προφανώς υπάρχουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας με τα οποία συνεχίζει να μιλάτε, να κρατάτε κάποιες επαφές. Με όλους μιλάω.
Έχουν αναφερθεί και τα ονόματα του Γιάννη Μιχελάκη και του Αργυρινόπουλου, αν δεν κάνω λάθος, για το ενδεχόμενο κάποια στιγμή να βρεθείτε. Υπάρχει κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο? Δεν είναι σωστό να απαντώ εγώ για αυτούς τους ανθρώπους. Αυτοί ήταν υπουργοί, είναι σημαντικά στελέχη. Πρέπει να ρωτηθούν εκείνοι. Δεν πρέπει εγώ να απαντήσω για αυτούς. Ούτε για τον Αντινόπουλο, ούτε για τον Μιχελάκη. Ωστόσο, γίνονται ζυμώσεις, γίνονται επαφές. Με εκτιμάτε, ας αφήσουμε στην άκρη τα δύο ονόματα. Εκτιμάτε ότι αύριο μεθαύριο μπορεί να γίνουν συνοδοιπόροι σας, σημερινά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας? Συνοδοιπόροι είναι κακή λέξη για μας. Μας θυμίζει την αριστερά δεκαετία του 60 που έχει συνοδοιπόρους. Αλλά ενεργά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορούν να γίνουν γιατί δεν μιλάμε μαζί τους. Όπως είπα και πριν. Αλλά διακόψατε και δεν ακούσατε τι είπα. Ότι δεν το λέω επί κακό αυτό, απλώς έτυχε πάνω στη ρήμη του λόγου. Ναι, φυσικά. Δεν μιλάμε με ενεργά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν το κάνουμε αυτό. Γιατί δεν θέλουμε να κατηγορηθούμε για αποστασία. Δεν θέλουμε να κάνουμε αποστασία. Εμείς θέλουμε να φέρουμε στην κάλπη εκείνους τους ψηφοφόρους που είναι νεοδημοκράτες, αλλά δεν θέλουν να ψηφίσουν το κόμμα αυτό τώρα. Για κάποιον λόγο. Δεν τους αρέσει το Μνημόνιο, δεν τους αρέσει ο Μητσοτάκης, δεν τους αρέσει ο Άδωνης, δεν ξέρω τι, δεν με ενδιαφέρει. Αυτούς τους ανθρώπους θέλουμε να τους φέρουμε κοντά μας. Δεν θέλουμε να φέρουμε στελέχη. Θέλουμε να φέρουμε ανθρώπους. Πείτε μου λίγο, όταν αποκαλύφθηκε αυτός ο διάλογος με τον Κασιδιάρη με τις γνωστές συνέπειες, υπόθηκαν πολλά. Οι επικριτές του Σαμαρά έλεγαν, μα ο άνθρωπος κλειδί, αυτός που κινούσε τα νήματα. Κάποια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας μπήκαν στην εύκολη διαδικασία, ποιος ο γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου, ποιος είναι αυτός ο τύπος, δεν το ξέρει κανείς και σιγά τη δουλειά που κάνει. Αλήθεια, τι ρόλο παίζει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου και τι κρατάτε από αυτή την υπόθεση? Αυτή είναι πολύ καλή ερώτηση και πολύ σπάνια την κάνουν οι δημοσιογράφοι γιατί δεν γνωρίζουν. Εάν θέλετε να διορίσετε μία καθαρίστρια στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας και δεν το επιθυμεί ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης, δεν διορίζεται ποτέ. Μετά τον Πρωθυπουργό είναι ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης. Οι υπουργοί δεν μπορούν να επικοινωνήσουν, σας λέω παραδείγματα τώρα. Ο υπουργός δεν μπορεί να επικοινωνήσει με τη Βουλή. Έχει ένα νομοσχέδιο και θέλει να ψηφίσει το νομοσχέδιο. Δεν μπορεί να το στείλει στη Βουλή. Η Βουλή δεν επικοινωνεί με τους υπουργούς. Πρέπει να το στείλει στον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης, αυτός να το εγκρίνει, να του κόψει, να του ράψει, να του πει βγάλε αυτό, βάλε εκείνο. Και αν το θέλει ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης, τότε το νομοσχέδιο προχωράει. Αν δεν το θέλει, δεν προχωράει. Η δύναμη την οποία έχει ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης είναι. Το Πασόκ το έχει κάνει αυτό. Οι κυβερνήσεις του Πασόκ το κάνουν αυτό. Εμείς το βρήκαμε. Είναι τερατώδης. Στην κυριολεξία τερατώδης. Εγώ το ήξερα πολύ καλά αυτό, γιατί. Ήταν απολύτως κομβικός ο ρόλος σας. Ναι, απολύτως, ναι. Δεν μπορεί να κάνεις. Κανείς δεν μπορεί να κινήσει τίποτα στο κράτος, αν δεν έχει υπογράψει ο Γενικός Γραμματέας. Γιατί αυτό? Γιατί η κυβέρνηση εκφράζεται μέσω νόμων, υπουργικών αποφάσεων, προεδρικών διαταγμάτων. Όλα αυτά θέλουν ΦΕΚ. Σας λέω κάτι πολύ απλό. Πρέπει να δημοσιευθούν στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Πώς δημοσιεύονται? Υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης. Αν πει αυτό, δεν το υπογράφω το ΦΕΚ. Γιατί δεν θέλω να το υπογράψω. Δεν περνάει. Δεν περνάει. Ο Πρωθυπουργός δεν μπορεί να το υπογράψει. Δηλαδή, ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης, σας πω κάτι το οποίο είναι οξύμορο, είναι μάλλον αστείο. Αν θέλει, δεν παραιτείται ποτέ. Γιατί ακόμα και η παραίτησή του πρέπει να υπογραφεί από αυτόν. Δηλαδή, ο Πρωθυπουργός θέλει να στείλει, λέει, παρετήσε σε αντικαθιστώ. Ναι, και το στέλνει. Θα πρέπει να συνυπογράψει. Να υπογράψει, ναι. Ο ίδιος. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ μεγάλη δύναμη που έχει αυτή τη θέση. Αρκεί να ξέρει να τη χρησιμοποιήσει τη δύναμη αυτή. Άμα απλώς και μόνο υπογράψει τα χαρτιά από έναν μπροστά σου, δεν κάνει τίποτα. Τι κρατάτε από αυτή την υπόθεση, από αυτή την πορεία? Τι είναι, τι καλό ή τι κακό? Και καλά και κακά, έτσι συνοπτικά. Θητεία σας στην Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης. Το καλό είναι η αδρεναλίνη. Ότι δεν σταματάει και δεν πέφτει με τίποτα και είναι ένα πάρα πολύ ισχυρό διαγερτικό. Αυτό είναι το καλό. Το επίση καλό είναι ότι μπορεί να κάνει καλά πράγματα τα οποία δεν μπορεί να κάνει κανένας άλλος στη χώρα, ενώ όχι εγώ, η θέση, ο Γενικός Γραμματέας, όχι το άτομο, δεν μιλάω τον εαυτό μου τώρα. Μπορείς να κάνεις πράγματα τα οποία είναι αδιανόητα και για τους υπουργούς και για τον Πρωθυπουργό. Και εγώ προσπάθησα αυτά να τα κάνω και σε μεγάλο βαθμό πιστεύω ότι τα πέτυχα. Αλλά δεν μπορώ να τα πω δημόσια, δεν θέλω να τα πω δημόσια γιατί δεν έχω λόγο να αυτοκαφιέμαι. Το κακό από αυτή την υπόθεση? Το κακό είναι ότι πρέπει να είσαι συνεχώς από το πρωί μέχρι το βράδυ και 7 μέρες την εβδομάδα συνέχεια σε επιφυλακή. Δεν μπορείς να φύγεις, δεν μπορείς να πας διακοπές,
δεν μπορείς να κοιμηθείς το βράδυ γιατί είναι το τριψήφιο τηλέφωνο το οποίο χτυπάει ανά πάσα στιγμή. Γιατί χτύπησε κάτι... πολλές φορές. Βεβαίως, γιατί οι υπουργοί και από σεμνότητα αλλά και από φόβο δεν παίρνουν τον πρωθυπουργό πρώτα. Παίρνουν τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης για να δουν το κλίμα, τι γίνεται, τι υπάρχει. Πολύ λίγοι υπουργοί παίρνουν τον πρωθυπουργό κατευθείαν. Άρα λοιπόν πρέπει να ακούς 40 υπουργούς. Περίπου τόσο έχει κάθε κυβέρνηση. Υφυπουργοί, αναπληρωτές και υπουργοί. Πρέπει λοιπόν αυτούς 40 ανθρώπους σε καθημερινή βάση να μιλάς μαζί τους. Αυτό είναι πάρα πολύ εργόδες. Πολύ κουραστικό. Σε αυτή την κομβική θέση σας εμπιστεύτηκε ο Σαμαράς, με τον οποίο γνωρίζεστε μια ζωή από το 1982. Τώρα επικοινωνείτε μαζί του. Έχετε μια σχέση. Όχι, δεν επικοινωνώ. Γιατί? Δεν επικοινωνώ. Υπήρξε διότι... πικρία για τον τρόπο με τον οποίο. Όχι, όχι, σε καμιά περίπτωση. Χώρισαν οι δρόμοι σας. Όχι. Μα οι δρόμοι μας δεν χώρισαν με το γεγονός που ξέρει ο κόσμος. Οι δρόμοι μας δεν χώρισαν με το βίντεο. Είχαμε διαφωνήσει από τον Οκτώβριο του 2013. Επί 6 μήνες δηλαδή, εγώ παρέμεινα. Διαφωνούσατε σε τι? Σε θέματα γραμμής, πολιτικής. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνουμε. Τι πρέπει να κάνουμε για να διατηρηθούμε στην εξουσία και να μην έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία. Υπήρχαν διαφορετικές αντιλήψεις. Και επειδή εγώ είχα το θάρρος να τις εκφράζω γιατί το ξέρω πάρα πολλά χρόνια, δεν είχα κανένα λόγο ούτε να φοβάμαι ούτε να ντρέπουμε, έλεγα ευθέως αυτό που θέλω να πω. Διαφωνήσαμε λοιπόν εκεί, τον Οκτώβριο του 2013, και επί 6 μήνες οι σχέσεις ήταν τυπικές. Δηλαδή το βίντεο του Κασιδιάρη ήταν απλώς και μόνο μια αφορμή, ένα κερασάκι της τούρτας. Αυτό είναι όλο. Από τότε δεν μιλάμε, όχι από το βίντεο, πριν το βίντεο. Πριν το βίντεο. Οπότε δεν έχετε κάποια επαφή. Όχι, δεν έχω. Αυτή τη στιγμή δεν έχω. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι να πω, ότι και αυτός ξέρει τι πιστεύω και εγώ ξέρω τι πιστεύει. Δεν έχουμε κάτι να πούμε. Μετά από τόσα χρόνια ξέρω πολύ καλά εγώ αυτόν και αυτός εμένα. Κύριε Βαρδάκο, παράλληλα με την πολιτική, κλείνοντας αυτή τη συνέντευξη, ασχοληθήκατε ιδιαίτερα και με τον αθλητισμό. Με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, με την ΕΠΑΕ ως νομικός σύμβουλος 90-98. Ναι, έτσι. Από αυτή τη διαδρομή τι κρατάτε? Ήτανε και τα χρόνια τα οποία, για να ασχοληθείς με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ήταν τα χρόνια τα οποία έπαιρναν τα θεμέλια για να κυριαρχήσει τα μετέπειτα χρόνια αυτή, ναι, η ομάδα. Ναι, ναι, και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έτσι, ναι. Δηλαδή για 4 χρόνια βασανιστήκαμε πολύ. Από το 92 μέχρι το 96-97 την ακρίβεια, βασανιστήκαμε πάρα πολύ. Στη συνέχεια όμως είναι αυτό που έλεγα και για το κόμμα της Εθνικής Ενότητας. Μπήκα τα θεμέλια, λέτε τότε. Ναι. Αν δεν βάλεις τα θεμέλια, μετά ρετυρέ δεν βλέπεις. Ή αν δεις ρετυρέ, θα γκρεμιστεί μετά από μικρό χρονικό διάστημα. Εμείς επί 4 χρόνια βάζαμε θεμέλια. Όταν τα θεμέλια. Και χάναμε το πρωτάθλημα. Όταν τα θεμέλια μπήκανε, πρακτικά δεν το ξαναχάσαμε. Με την οικογένεια Γιαννακόπουλο ακόμα έχετε. Βέβαια, αφού είμαι μας... αντιπρόεδρος στην ΚΑΕ. Είστε ακόμα και. Είμαι, βέβαια. Ναι. Σαφώς δεν αλλάζει αυτό. Αυτό είναι. Είναι πορεία μια ζωή, σχέση μια ζωή. Ναι, σαφώς. Δεν αλλάζει αυτό. Αλλά τελευταία σας ξεπέρασε ο Ολυμπιακός. Είναι καλύτερος. Υπάρχουν και τυχίες. Παίζει και καλύτερο μπάσκετ. Καλύτερο δεν παίζει. Πώς δεν παίζει καλύτερο μπάσκετ? Απλώς μίλησε ο Σπανούλης με τον Θεό. Γι' αυτό δεν είναι ότι έπαιξε καλύτερο μπάσκετ. Πώς? Δυο απανοτά ευρωπαϊκά πήρε ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια. Εντάξει, έχει κάνει μεγάλη προσπάθεια και πολύ, για να σοβαρευτούμε κιόλας, έχει κάνει προσπάθεια ο Ολυμπιακός. Δεν υπάρχει αυφολία. Δεν μπορεί ακόμα να μας φτάσει. Ας πήρε το πρωτάθλημα, δεν είναι και το θέμα. Το πρωτάθλημα μπορεί να το πάρεις και με ένα τυχαίο τρίποντο. Αλλά δεν μπορεί να μας φτάσει ακόμα, γιατί εμείς έχουμε πολύ μεγαλύτερη εμπειρία. Δηλαδή, η ομάδα δεν είναι μόνο μια συμπαράταξη καλών παικτών. Η ομάδα είναι και ο μασέρ και ο φροντιστής και ο βοηθός προπονητή. Εμείς όλα αυτά είμαστε καλύτεροι. Και αυτό το καταλάβαμε το 1992 που μπήκαμε τότε ζωντανά στο μπάσκετ. Είδαμε ότι όταν παίζαμε, ας πούμε, με τη Ρεάλ, στο μπάσκετ μιλάω τώρα, στο ποδόσφαιρο το ίδιο είναι. Οι πετσέτες που έδινε η Ρεάλ στους παίχτες για να σκουπιστούν. Ήταν καλύτερες. Τι καλύτερες, ήταν πολυτελείας. Εμείς δεν είχαμε στο σαλόνι μας τέτοια πράγματα. Και εμείς δίναμε κάτι πετσέτες, οι οποίες οι παίχτες βγάζαν αίμα όταν σκουπίζονταν. Καταλάβαμε λοιπόν ότι η ομάδα δεν είναι μόνο να πάρει τον Γκάλι και να πάρει και τον Βράνκοβιτς. Πρέπει να είναι καλή σε όλα. Να είναι καλύτερη από τον αντίπαλό της και στον μασέρ και στον φροντιστή. Εμείς αυτό το έχουμε. Άρα όταν χάνουμε το πρωτάθλημα, το χάνουμε τυχαία. Δεν το χάνουμε συστηματικά. Άρα να υποθέσω ότι το know-how από την ενασχόλησή σας με τον αθλητισμό θα επιχειρήσετε με έναν τρόπο να το μεταγγίσετε, να το περάσετε και στην πολιτική. Είναι καλή συνταγή, δοκιμασμένη. Οπωσδήποτε, ναι. Πρώτα θεμέλια, μετά ρίτερα. Κύριε Παρατάκο, σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ.